Γεια σας μάγκες μου, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι ο Σέμα και σήμερα θα παίξουμε Minecraft μετά από καιρό. Έχουμε να παίξουμε για μια 2 εβδομάδες περίπου νομίζω, κάπου εκεί. Ναι, ξέρω ότι ακόμα δεν έχω πάει να κουρευτώ, σήμερα θα πάω όμως, αλλά έπρεπε κάτω να κάνω βίντεο πρώτα. Οπότε, τα πράγματα που θα δείτε τώρα στο Minecraft, θα πεις ξαφνικά ρε φίλε, πώς τα βρήκε όλα αυτά. Θα τα βρήκα γιατί έχει γίνει ένα record που δεν έχει ήχο και έχω μόνο το βίντεο, δεν έχει ήχο, έχω μόνο facecam και το gameplay και δεν έχω τον ήχο της φωνής μου εδώ που μιλάω στο μικρόφωνο, δεν το έχω. Έχουν γίνει πολλά, οπότε πάμε μέσα στο βίντεο και θα σας εξηγήσω εκεί πέρα αναλυτικά τι έχει γίνει και γιατί έχουμε τόσα πράγματα. Με βλέπετε σε διαφορετικό σπίτι, σε άλλο villager για αρχή. Είμαι σε άλλο σπίτι από villager, είμαι 26 level. Έχω εδώ τα tools μου, έχω πανοπλίες. Εδώ τα chest έχω πολύ iron. Ένα διαμάντι, δεν έχω βρει άλλο διαμάντι. Κάτι γκάπλες εδώ. Γενικά έχω πράγματα. Έχω και πολλά πράγματα. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Θυμάστε το hardcore που έπαιζα? Πλέον δεν υπάρχει αυτό το map. Έχει διαλυθεί. Πέθανα, να το πω με λίγα λόγια. Και πάμε να σας δείξω από την αρχή τι έγινε. Όπως λέτε εκεί πέρα που καθόμουν και μπήκα λίγο να γκριντάρω ρε φίλε. Να μην το κάνω σε βίντεο το mine. Γιατί σε βίντεο το mine είναι πολύ κουραστικό να βλέπεις απλά κάποιος να σκάβει κουτάκια. Είπα ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Ούτε εγώ να το βλέπω δεν μ' αρέσει, αλλά πιστεύω ότι εσείς σας αρέσει να το βλέπετε. Δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να σας αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει, οπότε δεν το έκανα. Και λέω ρε φίλε, ας κάνω copy πριν πεθάνω. Λέω ας κάνω copy το server, τον κόσμο αυτόν, ώστε να μπορώ να πάω να παίζω. Είναι πρωί, μάγκες, είναι 7 η ώρα. Έχω ξυπνήσει πολύ πρωί σήμερα. Να κάνω εγώ εκεί πέρα τις δουλειές μου. Λέω να παίζω, ρε φίλε, αλλά να έχω και το άλλο τον κόσμο για να κάνω τα ρεξ. Και λέω, okay, θα το κάνουμε, ρε φίλε, να μπορώ. Εδώ πέρα είναι το σπίτι, όσοι θυμάστε, εδώ πέρα ξεκινήσαμε. Πλέον δεν μένουμε εδώ, έχουμε μετακομίσει στο απέναντι village. Και ο λόγος, περιμένετε. Ήρθαμε εδώ πέρα, φτιάχνω τον άλλο κόσμο και δεν είχα μπει να παίξω. Πάω να παίξω λίγο στον άλλον. Ουσιαστικά είχαμε τα βίντεο για να κάνω τα ρεξ. Μπαίνω και πεθαίνω. Λέω, ρε φίλε, ούτε να το ξέρα. Ποτέ δεν έκανα ένα κλόνο. Εδώ πέρα όπως είμαστε. Αυτός είναι χρήσιμος. Αυτός είναι χρήσιμος. Πέσει λίγο. Εκεί. Μπράβο, τρελέ μου. Εσένα εκεί σε θέλω. Okay. Μη φύγεις. Έχουμε ένα torch. Να μην κάνει και despawn. Κάτσε εκεί μέσα. Να σου βάλω και από πάνω. Τι να σου βάλω από πάνω. Θα του βάλω ένα τέτοιο. Έφτιαξε τον νέο κόσμο, έχω μπει, έπαιξα εδώ πέρα. Κάνα full mine ώστε να είμαστε μπροστά για να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε συνέχεια. Αλλά θα πάμε σίγουρα σε κάποιο βίντεο για να πάρουμε και διαμαντάκια. Να χτιστούμε, αλλά τώρα για αρχή είμαστε εντάξει εδώ με τα iron. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα. Και σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να πάμε και να επεκτείνουμε λίγο εκεί πέρα το σπιτάκι, ρε φίλε. Γιατί από ό,τι είδατε είναι πολύ μικρούλι. Και θέλουμε να έχουμε το χώρο μας και εμείς. Δεν ξέρω αν μείνουμε εκεί αποκλειστικά ή απλά θα χτίσουμε ένα σπίτι. Αλλά ναι, θέλουμε στην αρχή μια πρώτη βάση να μπορούμε να μείνουμε, να είμαστε ανθρώπινοι και να μην χρειάζεται να καβατζώνουν τα σπίτια από τους villagers. Είχαμε και θύματα στο προηγούμενο βίντεο που ούτε αυτό το έχετε δει. Θα σας δείξω τώρα, έχουμε ένα τάφο εκεί πέρα. Ακόμα τώρα το θυμάμαι και στεναχωριέμαι, ρε φίλε. Το συμπάθησα πάρα πολύ. Το φίλο μου ήταν παντού, ήταν παντού δίπλα μου. Ωπα ρε ραβί είναι εδώ, δεν το έχω δει. Και εδώ που βλέπετε αυτό το sign είναι ο τάφος του Golem. Εδώ πέθανε 2009-2020. Ρίπο Golem, του βάλα εδώ πέρα τα αγαπημένα του λουλουδάκια. Εδώ είναι ο τάφος, εδώ. Κρίμα, δεν μπορώ να περιγράψω άλλο. Στεναχωριέμαι. Εσύ μου πήρες το κρεβάτι ρε. Να σου πω κάτι. Να σηκώ λίγο. Πάμε λίγο να γίνει μέρα και να πάμε λίγο να πάρουμε κανένα γουντάκι εκεί να... Μετά την εξερεύνησή μας, αφόσον δεν βρήκαμε κάτι, γυρνάμε πίσω στη βάση μας. Στο village για να ξεκινήσουμε το πρώτο σπίτι με ό,τι υλικά έχουμε. Ένα μικρούλι έτσι εκεί να γουτσουγουτ. Βάζει αυτό εδώ, κάνουμε μερικά πλάνκ. Έτσι, να τα έχω ήδη. Να το κάνω με ύψωμα λέτε. Τι λέτε εσείς? Θα ήθελα να έχει ύψωμα. Να σας πω την αλήθεια, μπορώ να το κάνω κάπως. Κάτσε εδώ. Το βόσκακ πει να γίνει. Και κάτι περίμενα, 1-2. Εδώ. Κάνε μου μερικά stairs. Θα πας να ανεβεί κι άλλο ένα. Δεν λέει άλλο ένα. Θα πάει πολύ υψηλό μετά. Μετά απλά μπορώ να βάλω απλά κόμπλ. 1, 2, 3, 4. Και όπως έρχεσαι εδώ να ανεβαίνεις, πάπι να μπαίνεις. Καλή ιδέα. Κάπως έτσι θα το κάνω. Να μπει αυτό. Τώρα βάλε πάλι κόμπλ εδώ, ξέρω. Εδώ θα μπουν φένς. Και από εδώ πίσω και καλά. Τώρα θα συνεχίσει το σπίτι. Απλά από εδώ να είναι είσοδος. Κατάλαβες. Να μπαίνεις κάπως έτσι. Ανεβαίνουν εδώ. Το πάταμα τώρα το κάνεις από πέτρια ή από ξύλο. Εδώ η απορία. Η ντου η απορία. Καλά. Τώρα το κόμπλ εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν μείνει. Το κάνω πρόχειρα. Θα σας πω την άλλη. Είναι λίγο πρόχειρο. Όχι.
Για λίγο δεν είναι συμμετρικό. Για ένα μπλοκ. Πρέπει να γίνει συμμετρικό, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το βλέπω. Άρα αυτά θέλουν ένα, δύο, τρία, τρία. Αυτές είναι οι πυλώνες του σπιτιού τώρα εκεί. Άρα θα φάω αυτή εδώ τη μεριά. Όλη αυτή τη μεριά για να μπει συμμετρικό και να μην χρειάζεται να το επεκτείνω για να βγει πιο συμμετρικό και να γίνει μεγαλύτερο το σπίτι για να μην το χρησιμοποιώ. Γενικά όλοι στο Minecraft φτιάχνουν με τεράστια σπίτια, ξέρω εγώ, και δεν χρησιμοποιεί κανένας μετά. Για παράδειγμα, απλά θέλω να χτίσω εδώ τώρα. Αυτό για παράδειγμα εδώ δεν θα το κλείσω εδώ, θα το κλείσω εδώ. Εντάξει, θα τελειώσουμε σήμερα όλο το σπίτι. Σήμερα θα κάνουμε λίγο το σχέδιο, πώς θέλουμε να βγει, για να πάω και λίγο off camera να μαζέψω τα υλικά που χρειάζομαι και τέτοια. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα με κόμπλ. Εγώ κάνω απλά το προσχέδιο. Βγαίνει και κακό, εντάξει είναι ρε φίλε. Από μακριά εδώ απ' έξω όπως φαίνεται. Να, εδώ πέρα για παράδειγμα θα βάλω wood σίγουρα. Ή θα κάνω bricks, stone brick και θα βάλω καλά κάτω ένα σχέδιο. Αλλά παρόλο που θα είναι εκεί κάτω έτσι. Γενικά όλο θα μπει μπροστά bricks και θα φαίνεται ότι έχει wood από κάτω και τέτοια. Θα γίνει ωραία φασούλα. Οπότε, αυτό θα κάνουμε στη συνέχεια στο βίντεο. Αφήστε τις ιδέες σας κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να αλλάξουμε κάτι, αν το κάνουμε κάπως διαφορετικά, θα δούμε. Μετά μπορεί να κάνουμε καμιά γάστη τριβανάκι εδώ, έξω και ένα κυπάκι, κάτι τέτοιο. Ωραία πάει να γίνει όλο αυτό εδώ. Καλή ιδέα είναι. Εδώ θα δούμε πώς θα κάνουμε τον εξωτερικό χώρο. Απλά είναι λίγο πιο υψηλό σαν σπίτι. Πιο ψηλό δεν είναι δηλαδή αυτό που κουμπάει κάτω εδώ. Βάζει 1, 2, 3 και τελείωσες. Είναι πιο ωραίο ρε φίλε. Είναι πιο ψηλό, πιο όμορφο. Και τώρα θα μπορούσα για παράδειγμα να ανοίξω τρύπα από κάτω μια σκαλίτσα και να βγαίνει κάτω. Θα πηγαίνουμε σε άλλο όροφο, υπόγειο. Θα γίνει ωραίο. Οπότε αυτά από αυτό το βίντεο. Κάνε ένα like αν σου άρεσε και αν subscribe στο κανάλι για να μην χάσεις τα πάντα. Μπορείς να πας να κάνεις κάποια ερώτηση στο βίντεο που είναι Q&A που θα είναι κάτω στην περιγραφή ή στα σχόλια. Ή και αν δεν το έχω βάλει, μπορείς να μπεις απλά στο κανάλι μου και να το τσεκάρεις και να αφήσεις κάποιο σχόλιο ώστε να σου το απαντήσω, ξέρω εγώ, στο Q&A. Οπότε αυτά από εμένα. Θα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Πάμε λίγο για ύπνο εδώ. Ρε πάλι στο κρεβάτι μου. Ρε φύγε, ρε μπρο.